Ξεκινάμε με τα νέα. Χτηματολόγιο πώ εξαφανίζεται το λάγιο της Λακωνίας. Σβήνουν ακίνητα από το χάρτη. Αιτία του κακού ο συνδυασμό χτηματογράφηση και τεχμηρίου υπέρ του δημοσίου. Στην εφημερίδα των συντακτών, αυτή είναι η χορηγή σα, κύριε Μητσοτάκη. Η επίθεση του Αλέξη Τσίπρα από την 84η ΔΕΘ. καταρρυπά στην κυβέρνηση για ελληνικό, Eldorado Gold, ταχυμεταφορέ, μετρό Θεσσαλονίκη και διανομή του τύπου. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Έω 204 ευρώ το μήνα τα αναδρομικά. Οι πίνακε με τα ποσά επιστροφών για κύριεε επικουρικέ, τα σενάρια καταβολή σε 36 έω 60 δόσει. Εφάπαξ αποπληρωμή για ποσά έω 500 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχου. Και αναδρομικά 3.000 ευρώ για 180.000 νέου συνταξιούχου. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Δόν Τζιοβάνι για το Μέγαρο. Το Γιάννη Πρετεντέρη, πρωτοπαλίκαρο του Ψυχάρη και τώρα του Μαρινάκη, προορίζουν για επικεφαλή του Αμαρτολού Μέγαρο μου, μουσι, Μουσική. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Χρήστου Λαμπράκη. Πάμε στο φιλοδεύθερο που έχει βασικό θέμα την υπόθεση τη Νοβάρτη. Εξεταστική για τη σκευωρία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη σύσταση προανακριτική από την πορεία των ερευνών. Τα ψεύδη του είπαν στη αποκάτω από κάτω. Αμετανόητο για το παρελθόν και προκλητικό για το μέλλον. Στην εφημερίδα Εσπρέσο πουλάει τρέλα ο κίλερ τη το Παλούδι. Στο ψυχιατρίο του Κορυδαλού μεταφέρθηκε ο Ροδίτη που μαζί με τον Αλβανό βίασε και δολοφόνησε την άτυχη φοιτήτρια. Στην ε, Star Press... Η απώλεια του Τάχης Πυριδάκη. Ο Τάκη πάλευε τρία χρόνια, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Αγαπούλα έφυγε χτυπημένο από καρκίνο. Επιθυμία τη οικογένεια να παρευρεθούν μόνο συγγενεί στην κηδεία. Και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, εφιαλτικά σενάρια με τι τιμέ του πετρελαίου, η επίθεση στι υποδομέ του Ριάντ φέρνει προβλέψει για άλμα στα 100 δολάρια.